Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού που κατατέθηκε χθες στη Βουλή σε πραγματικούς όρους, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί το 2018 με μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό από τον εκτιμόμενο του προσχεδίου και να διαμορφωθεί στο 2,5%, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ανέλθει στο 3,82% του ΑΕΠ. Η πρόβλεψη για επιτάχυνση του ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης στηρίζεται στις προβλέψεις για θετική συνεισφορά από την ιδιωτική κατανάλωση που ενισχύεται από την ταχύτερη αύξηση της απασχόλησης και την συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας, για θετική συνεισφορά από τον ακαθάριστο σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου που αναμένεται να αυξηθεί με διψήφιο ρυθμό λόγω του ευνοϊκότερου επενδυτικού περιβάλλοντος στη βάση των υλοποιούμενων μεταρρυθμίσεων του προγράμματος, αλλά και στις προβλέψεις για περαιτέρω βελτίωση του πραγματικού ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών εν μέσω αυξήσεων στην εξαγωγική και εισαγωγική δραστηριότητα. Την αισιοδοξία του για το μέλλον της χώρας εκφράζει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, καθώς δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα μπορεί να τα βγάλει πέρα. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, κανένας σοβαρός επενδυτής δεν έρχεται στην Ελλάδα με τέτοιο φορολογικό σύστημα, ενώ μόνο με μια βαριά ρήξη θα μπορέσει η χώρα να πάει μπροστά. Μιλώντας στο insider.gr, ο κ. Μπουτάρης τονίζει πως χρειάζεται μια διοργάνωση του κράτους, ενώ η κρατική μηχανή πρέπει να μπολιαστεί με νοοτροπία ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Τάσεται επιπλέον υπέρ της δημιουργίας ξενόγλωσσων πανεπιστημίων που θα προσελκύσουν φοιτητές από τα Βαλκάνια, ενώ μόλον ότι υποστηρίζει την νομιμοποίηση της φαρμακευτικής κάναβης δεν είναι καθόλου σίγουρος για την πλήρη απελευθέρωσή της. Όλο και περισσότερες είναι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν ενεργά στον θεσμό της Black Friday, με πολλές εξ αυτών να έχουν ήδη ξεκινήσει να πωλούν προϊόντα σε προσφορές και άλλες να προαναγγέλνουν τα προϊόντα και τις εκπτώσεις που θα πραγματοποιήσουν. Πολλές επιχειρήσεις επεκτείνουν την ημέρα των μεγάλων εκπτώσεων σε ολόκληρη την εβδομάδα, ενώ άλλες δελεάζουν τους καταναλωτές με το τι θα διαθέσουν τη Μαύρη Παρασκευή. Νομίζω πάντως πως μικροί και μεγάλοι θα μείνουν ευχαριστημένοι. Αν οδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών ακυμένες 722,62 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,13% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.